Καλημέρα σας λοιπόν κυρίες και κύριοι. Με κρύο και παγετό ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Πάμε να δούμε τις θερμοκρασιακές τιμές που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν προς τη Βόρεια Ελλάδα θα συναντήσουμε ακόμη και αρνητικές θερμοκρασίες. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά προς την Φλόρινα, προς τα Ιωάννινα, στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, αλλά και προς την Ορεστιάδα. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα βρίσκονται κοντά στους μείον 2 με μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Πολύ το κρύο και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα δεν ξεπερνούν τους 4 βαθμούς Κελσίου και προς την Θεσσαλία που χτυπήθηκε από το σεισμό τις προηγούμενες ημέρες. Βλέπετε χαρακτηριστικά κάνει πολύ κρύο, μόλις 3 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Γύρω-γύρω έχουμε ακόμα πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές με συνθήκες παγετού. Και εδώ βέβαια βλέπετε χαρακτηριστικά και μέσα στο Αιγαίο ακόμα επικρατούν έτσι συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιακών τιμών, μιας και οι ψυχρές αέριες μάζες πλέον βρίσκονται πάνω από τον ελλαδικό χώρο. Λίγο τώρα πιο νότια και προς την περιοχή της Τρίπολης επικρατούν συνθήκες παγετού. Αυτή τη στιγμή παρατηρήστε τα θερμόμετρα βρίσκονται στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ τώρα στην Αττική, στο κέντρο της πόλης, κάνει αρκετό κρύο. Χτες είχαμε υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης δείχνουν μόλις 7 βαθμούς Κελσίου. Προς τα βόρεια προάστια είμαστε κοντά στους 3 με 4 βαθμούς. Με τις υψηλότερες βέβαια θερμοκρασίες για άλλη μία ημέρα να καταγράφονται προς την περιοχή της Κρήτης, προς την Κάσο, τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Είμαστε κοντά στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει βέβαια η θερμοκρασία, καθώς θα περνούν οι ώρες και θα πλησιάζουμε προς το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, όπου θα παρατηρήσουμε το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο απασχόλησε τη χώρα μας το προηγούμενο 24ωρο, έχει αρχίσει πλέον και απομακρύνεται προς την περιοχή της Κύπρου. Άρα λοιπόν ο καιρός έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Ίσως τώρα νωρίς το πρωί να έχουμε λίγα φαινόμενα, λίγες τοπικές βροχές στην περιοχή της Κρήτης και κυρίως σε ορεινές περιοχές, χωρίς όμως κάτι αξιόλογο. Βλέπετε όμως ότι από την περιοχή της Ιταλίας μας προσεγγίζουν και πάλι νέα νεφικά συστήματα. Είναι τα διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία τα αναμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και κυρίως θα λέγαμε την Δευτέρα, με αρκετές βροχές και πολύ δυνατούς ανέμους. Θα δούμε τώρα λοιπόν στον επόμενό μας χάρτη την εξέλιξη του καιρού για σήμερα Παρασκευή. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Εξαίρεση η περιοχή της Κρήτης, όπου τώρα νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε λίγες τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Βέβαια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε κάποιες αραιές συννεφιές προς το μεσημέρι απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι βοριάδες εξασθενούν και οι μεγάλες εντάσεις περιορίζονται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο με τον Ιδράργυρο σε σταδιακή άνοδο. Βλέπετε όμως ότι θα κάνει αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Αργότερα θα προσεγγίσουμε σε αρκετές περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Παρασκευή, περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με την ηλιοφάνεια, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, να κυριαρχεί. Ο βοριάς θα αρχίσει να υποχωρεί από τις επόμενες ώρες και μάλιστα προς το μεσημέρι απόγευμα θα επικρατήσει μέτριος νοτιάς, με τον Ιδράργυρο αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει στο κέντρο της πόλης ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε κοντά στους 6 με 7 τώρα νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες όμως αραιές συννεφιές προς το μεσημέρι απόγευμα. Εδώ οι άνεμοι, βλέπετε χαρακτηριστικά, θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέσα στο θερμαϊκό με μέτρια ένταση, κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία αργά το μεσημέρι να προσεγγίζει και τους 14 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης και κυρίως προς τα δυτικά, βόρειο-δυτικά τμήματα. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, βλέπετε χαρακτηριστικά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, και εδώ θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι και εδώ σιγά σιγά θα γυρίσουν σε νοτιάδες με μέτριες εντάσεις, με τη θερμοκρασία όμως να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι τους 12 με 13 βαθμούς. Επικρατούν συνθήκες παγετού τώρα νωρίς το πρωί. Λίγο πιο νότια, προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, και εδώ θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Είπαμε όμως ότι στην περιοχή της Κρήτης τώρα νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Οι βοριάδες όμως εδώ θα επιμείνουν. Βλέπετε χαρακτηριστικά προς το Καρπάθιο και προς τη θάλασσα του Καστελόριζου θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ με σταδιακή υποχώρηση, καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, με τον Ιδράργυρο αργά το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές να προσεγγίζει τους 14 με 16, τοπικά για λίγο ίσως ακόμη και 17 βαθμούς Κελσίου προς τα πιο νοτιοανατολικά τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξέλιξη, πάμε να δούμε στους χάρτες των βροχοπτώσεων για τις επόμενες ημέρες. Βλέπετε λοιπόν ότι για αύριο Σάββατο στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια, έχουμε απουσία χρωμάτων, δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις, παρά ότι από τις βραδινές ώρες
κάνουν την εμφάνισή τους κάποιοι χρωματισμοί, βλέπετε χαρακτηριστικά προς τα δυτικά νότιο-δυτικά τμήματα και δεν αποκλείεται στα πιο έτσι νότια-νοτιοδυτικά θαλάσσια κυρίως τμήματα της χώρας μας να έχουμε λίγες ασθενείς βροχές καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ. Την Κυριακή τώρα, στην επόμενή μας κάρτα, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι οι χρωματισμοί πλέον κάνουν την εμφάνισή τους προς την περιοχή της Κρήτης και προς τα νότια θαλάσσια τμήματα. Περνάει λοιπόν ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Νότια Ελλάδα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί και αφρικανική σκόνη, αλλά θα έχουμε και αραιές συννεφιές που θα είναι πιο πυκνές στις περισσότερες περιοχές και θα δώσουν λίγες τοπικές βροχές, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Και την καθαρά Δευτέρα τώρα, να δούμε το χάρτη των βροχοπτώσεων, εδώ πλέον ο καιρός επιδεινώνεται σημαντικά. Βλέπετε ότι έχουμε χρωματισμούς σε αρκετές περιοχές και κυρίως θα λέγαμε προς τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Θα είναι μια ημέρα όπου θα περάσει ένα σύστημα κακοκαιρίας από τη χώρα μας. Οπότε και στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε έτσι έναν άστατο καιρό. Θα βρέξει και εδώ στην Αττική προς το απόγευμα. Να δούμε τώρα στους χάρτες των ανέμων που εμφανίζουν και μεγάλο ενδιαφέρον για το πέταγμα του χαρταετού, όσοι βέβαια καταφέρουν να πετάξουν χαρταετό. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι για αύριο Σάββατο οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν. Θα επικρατήσει ένας βόρειος βόρειο-ανατολικός άνεμος προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, κοντά στα 5 μέχρι Μποφόρ, με γρήγορη όμως υποχώρηση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει μέτριος νοχιάς, κοντά στα 4 τοπικά ακόμη και 5 Μποφόρ. Πάμε να δούμε και για την Κυριακή, όπου και εδώ δεν περιμένουμε αξιόλογες εντάσεις σε ό,τι αφορά τους ανέμους, σιγά-σιγά όμως. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ, θα παρουσιάσουν ενίσχυση οι δυτικοί, νότιο-δυτικοί άνεμοι. Βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς, κυρίως στα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα. Θα προσεγγίσουμε τοπικά ακόμη και τα 6 Μποφόρ. Και βλέπουμε τώρα για την καθαρά Δευτέρα στον επόμενο μας χάρτη. Εδώ πλέον τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο επικίνδυνα, γιατί βλέπετε ότι θα ενισχυθούν σημαντικά οι άνεμοι. Θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς, σε πολλές περιοχές. Θα προσεγγίσουμε τα 7-8 τοπικά, ακόμη και 9 Μποφόρ. Βλέπετε με το πορτοκαλί χρώμα πολλές περιοχές. Άρα λοιπόν δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και αυτό βέβαια οφείλεται στο κύμα κακοκαιρίας που περιμένουμε την καθαρά Δευτέρα. Να κλείσουμε τώρα με τις θερμοκρασίες, όπου για αύριο Σάββατο, ενώ θα ξεκινήσει η μέρα με αρκετό κρύο, βλέπετε θα έχουμε παγετό προς τη Βόρεια Ελλάδα, θα είμαστε κοντά στο 0. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε σε αρκετές περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι. Την Κυριακή τώρα, στον επόμενό μας χάρτη, θα κάνει περισσότερη ζέστη. Θα δούμε ότι προς την ανατολική υπηρετική χώρα θα προσεγγίσουμε ακόμη και τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου, εξαιτίας βέβαια και του δυτικού ανέμου που θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή του. Και την καθαρά Δευτέρα, στον τελευταίο μας χάρτη, βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι θα αρχίσει να υποχωρεί ο υδράργυρος στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Θα παραμείνει αυξημένη θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα κοντά στους 17 με 18 βαθμούς, με τάση όμως υποχώρησης από το απόγευμα και μετά.